Λοιπόν, έστω και στο 90 καταφέραμε να εντοπίσουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, και τον ευχαριστούμε πολύ να μας σχολιάσει φυσικά αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που βοήθησε πάρα πολύ βέβαια για την υλοποίησή της και ο ίδιος. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαφάτη. Καλησπέρα και σας αγόρασα εσάς και τους συνεργάτες σας, τους ακροάτες και τους ακροατές σας. Δεν σας κατεβάσαμε από το βήμα, έτσι, ολοκληρώσατε, γιατί αγχώθηκα στη διάρκεια της εκπομπής. Όχι, μόλις βγήκα την αίθουσα της. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ζήτησα για 2-3 λεπτάκια να μιλήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος και θέλω ένα σχόλιο από εσάς που συμμετείχατε κιόλας ενεργά στην υλοποίησή του. Κοιτάξτε, ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι ως Θεσσαλονικοί, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό το έργο, όπως έχω πει και άλλες φορές, έχει μια ξεχωριστή αναπτυξιακή πνοή, όχι μονάχα σε αθλητικό επίπεδο, αλλά σε οικονομικό επίπεδο και σε ευρύτερο επίπεδο, και δεν αφορά μονάχα την περιοχή της Τούμπας, αλλά όλη τη Θεσσαλονίκη. Και άρα σε ένα, αν θέλετε, έργο επενδυτικού χαρακτήρα, που από την πλευρά της πολιτείας ολοκληρώνεται σε όλες τις εκφάνσεις της, και βάζω πολιτεία γιατί η κυβερνητική δουλειά έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό, απέμενε να προχωρήσει και στο ζήτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας και δηλώσει της τελικής υπογραφής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι το οποίο έγινε χθες. Νομίζω ουσιαστικά ολοκληρώνουμε και απομένει το τυπικό ζήτημα της έκδοσης του ΦΕΚ για να υπάρχει και η πλήρης τυπική ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Τυπικό είναι αυτό, λέτε, κύριε Καλαφάτη, έτσι, Υπουργέ, τυπικό είναι. Ναι, ναι, η εικόνα που έχω, και το ξέρω νομίζω και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το περιεχόμενο ουσιαστικά του Προεδρικού Διατάγματος. Όλες οι παρατηρήσεις που είχαν γίνει από όλες τις πλευρές συμπεριλαμβάνονται από την. Ούτε ασάφειες υπάρχουν ούτε τίποτα, έτσι, γιατί υπάρχει μια μικρή ανησυχία, είναι αλήθεια, αλλά γι' αυτό σας το ρωτώ. Εγώ το αντιλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που το παρακολουθούν στενά θα μπορούν να σας πούνε περισσότερα γι' αυτό. Ναι, ναι. Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι όλα βαίνουν απολύτως καλά. Δεν σας κρύβω ότι ήμουν από πάρα πολύ κοντά στο θέμα και μπορώ να σας πω και με τα λόγω γνώσης, και το έχω ξαναπεί, ότι δεν υπήρχε πραγματικά καμία καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης, ανεξαρτήτως της αγωνίας που εξεφράζεται από πολλές πλευρές, και το καταλαβαίνω. Αλλά θα σας πούνε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το έχουν πει κιόλας και ο μελετητής, ο κύριος Δούμας, ότι αντίστοιχες εμβέλειες έργα έχουν κάνει πολύ περισσότερο χρόνο ουσιαστικά. Ναι, μας το είπε σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, τον είχαμε στον αέρα. Α, ναι, 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 ναι. Ωραία, δεν μπορώ, φυσικά, την ώρα που μιλούσατε εσείς στη Βουλή είχαμε τον κύριο Δούμα εδώ, ναι. Ωραία, ωραία. Και μας το είπε, έτσι είναι όπως το λέτε. Ναι, ναι, χαίρομαι, γιατί και αυτή είναι πραγματικότητα και υπήρχε μια άψογη συνεργασία μεταξύ του ΠΑΟΚ και της κυβέρνησης, και εγώ ως, αν θέλετε, υπουργός Μακεδονίας Θράκης και γνώση των πραγμάτων, ήμουν, αν θέλετε, και καταλήτης και διευκολυντής, και τρέξαμε τις διαδικασίες, και βέβαια στο Υπουργείο Χωροταξίας και ο κύριος Σταγαράς, και όλοι πέσαμε, αν θέλετε, με τα μούτρα για να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα από την πλευρά της πολιτείας αυτό το έργο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και νομίζω ότι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ το περιμένει πάρα πολύ, και το περίμενε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά από την κυβέρνηση, και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο τώρα και χαιρόμαστε, ναι. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Τώρα, με μια κουβέντα που λέει ο λόγος, για να μην καθυστερούμε και περισσότερο, σας καθυστερώ δηλαδή, η συνέχεια ποια είναι, δηλαδή αύριο τι ξημερώνει ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ, για το γήπεδο φυσικά, έτσι. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Από εδώ και πέρα η πολιτεία, επαναλαμβάνω, η πολιτεία στο σύνολό της έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις, ας το πούμε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, απέναντι στην ενδυνάμει επενδυτική προσπάθεια που αφορά την δημιουργία ενός νέου σύγχρονου γηπέδου. Από εδώ και πέρα εναπόκειται στον όποιον επενδυτή θα έρθει να επενδύσει για να βγουν οι κατάλληλες άδειες που θέλει ένα χρονικό διάστημα σίγουρα για να ουσιαστικά να ξεκινήσει η ανακατασκευή του γηπέδου. Είναι ένα κομμάτι όμως που αυτή τη στιγμή αφορά, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ λίγο πολύ, ας το πω. Τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι, εννοείται. Άρα τώρα με την ολοκλήρωση, με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος που τόσο περίμενε όλος ο οργανισμός, να το πω έτσι, τελειώνει αυτό το πολύ καυτό σημείο ουσιαστικά της υπόθεσης, και από εκεί πέρα είναι πλέον στον ΠΑΟΚ πάει η σκυτάλη, έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια σειρά από διαδικασίες, βέβαια, γιατί θέλει και τα μέλη τώρα στέγνει να ψηφίσουν. Έχει πολλά πράγματα ακόμα. Αλλά τουλάχιστον αυτό το θέμα τελείωσε πλέον. Μένει το ΦΕΚ που λέτε, γιατί είναι τυπικό. Κρατάω αυτό. Ακριβώς. Και αυτό δεν σημαίνει πως όπου χρειαστεί. Πλέον
φυσικά έχει και τα λοιπά να έχει τον ΠΑΟΚ, αλλά αν χρειαστεί μια οποιαδήποτε συνδρομή οπουδήποτε, εδώ είμαστε να συνδράμουμε στο βαθμό που μπορούμε, βεβαίως. Αλλά δεν υπάρχει. Ναι, ακριβώς. Και αυτό το κάνουμε σε οποιασδήποτε προσπάθειες επενδύσεων στον αθλητικό χώρο υπάρχουν, και είναι μια βούληση, αν θέλετε, που δεν έχει να κάνει μονάχα με μια ομάδα ή με κάποια οπαδική προτίμηση. Είναι μια πολιτική την ενστερνιζόμαστε. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον αθλητικό χώρο να αναπτυχθεί και να βοηθήσουμε επενδυτικές προσπάθειες. Και γι' αυτό το τελειώσαμε το ειδικό χωρικό, που ήταν ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το ειδικό χωρικό και να βγει το πιδέλτα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, και για τη συζήτηση που είχαμε, αλλά και για τις παρεμβάσεις σας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σας, καταλυτικές θα τις χαρακτήριζα στο θέμα αυτό, για να έχουμε αίσιο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές σε αυτές τις δουλειές, σε αυτές τις διεργασίες, ναι, δουλειές γιατί είναι εργασίες ουσιαστικά, πρέπει να δουλεύουμε χωρίς να φαινόμαστε, και δεν χρειάζεται κάθε βήμα που κάνουμε να το ανακοινώνουμε και να το επικοινωνούμε. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Βλέπετε και εγώ, όταν φτάσαμε στην ολοκλήρωση, βγήκα και δημοσίως να τοποθετηθώ, και με ενδιαφέρει περισσότερο να δουλεύω επί της ουσίας, και μετά, όταν έρθει το αποτέλεσμα, να μιλάει το έργο για μας και όχι το στόμα μας. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.